Τον τόπο επικροτείται από τη Δημοτική Αρχή Πολυγύρου και ειδικά όταν πρόκειται για επενδύσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Μία τέτοια πρόταση υπευλήθη προσέδεξη στη διαδικασία Fast Track από ανώνυμη εταιρεία προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να δημιουργηθεί στον ταξιάρχη μία γιγαντιαία μονάδα 3-5 ξενοδοχείων με γήπεδα γκολφ και άλλους χώρους σε έκταση πάνω από 12.000 στρέμματα. Έχει ενταχθεί η συγκεκριμένη επένδυση στη διαδικασία του Fast Track. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον να διαιτήσει από δασαρχεία κτλ. Για να καθυστερεί η όποια επέβαση πολεοδομικής φύσεως ή οτιδήποτε άλλο. Οι ιδιοκτήτες πλέον έχουν στα χέρια τους την έγκριση και το μένει πλέον να βρούμε τον κατάλληλο επενδυτή, ο οποίος θα μπορέσει να σηκώσει αυτό το βάρος το χρηματοδοτικό, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο επενδυτικό πακέτο της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Θα καλύψει την περιοχή ολόκληρη του Χωρομάντα σε μια έκταση 12.500 στρεμμάτων. Προβλέπονται να γίνουν 3 ξενοδοχεία, 4 γκολφ, αθλητικά κέντρα, αίθουσες ψυχαγωγίας και γενικότερα θα γίνει μια ολοκληρωμένη επένδυση, της οποίας στόχος είναι να λειτουργεί ολόκληρο το χρόνο και προβλέπεται να δημιουργηθούν περίπου 1.000 εργασίες και πλέον. Εφόσον προχωρήσει μια τέτοια επένδυση, εκτιμάται ότι μια μονάδα αυτού του μεγέθους στον ταξιάρχη μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και 1.300 θέσεις εργασίας, ενώ τα γήπεδα γκολφ θα ενισχύσουν τον χειμερινό τουρισμό. Αναβαθμίζεται πλήρως η περιοχή και μάλιστα τα γκολφ τα οποία λείπουν τόσα χρόνια από τη Χαλκιδική και για τα οποία έχει προσπαθήσει επανειλημμένα και η Ένωση Ξενοδόχου Χαλκιδικής να γίνουν, να κατασκευαστούν επιτέλους, ώστε να δώσουμε όθηση στον χειμερινό τουρισμό. Είναι μια ευκαιρία τώρα, αν πραγματικά βρεθεί ο κατάλληλος επενδυτής χρηματοδοτικά, να εκτελεστεί το συγκεκριμένο έργο προς όφελος βέβαια της τοπικής κοινωνίας και κατ' επέκταση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανεξάρτητα από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες πάντως, ο Δήμος Πολυγύρου ενισχύει τα ορεινά κυρίως χωριά με την υλοποίηση παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων μέσα από προγράμματα. Το έργο των Οδοπιών είναι αναπλάσεις των Οδοπιών. Είναι συνδεδεμένες και με τις αναπλάσεις που θα γίνει στην περιοχή του Βάρδου. Είναι έργο που ανοίξει την κατηγορία του Αλέξανδρου Μπαλτατζής. Το τρέχουμε. Σήμερα μάλιστα ολοκληρώνονται και οι ασφαλτοστρώσεις του δρόμου Κελί Ορμίλια. Στη συνέχεια θα ασφαλτοστρωθεί ένα τμήμα αγροτικής οδού στην περιοχή του Ταξιάρχη και στη συνέχεια θα συνεχιστεί η οργαλαβία με την κατασκευή του οδικού δικτύου του αγροτικού δρόμου Σανών Καλαμωτού. Ευελπιστούμε ότι και η περιοχή της Θεσσαλονίκης θα δημοπρατήσει το υπόλοιπο το έργο, ώστε πραγματικά τα Σανά να συνδεθούν με ασφαλτοστρωμένο δρόμο με την περιοχή της Καλαμωτούς. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης του αστικού ιστού Πολυγύρου.